Υπάρχουν ορισμένα δεδομένα στα οποία δεν χωράει καμία αμφισβήτηση. Δεδομένο πρώτο, υπήρξε σκάνδαλο της Νοβάρτης. Βέβαιως και υπήρξε σκάνδαλο της Νοβάρτης, δεν αμφισβητείται. Γι' αυτό έγινε με τον τρόπο που έγινε ο εξοδικαστικός συμβιβασμός της Νοβάρτης με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Και ποιο είναι αυτό το σκάνδαλο? Είναι η τακτική την οποία εφαρμόζουν όλες οι φαρμακοβιομηχανίες, οι πολυεθνικές του φαρμάκου ανά τον κόσμο. Δηλαδή με ποιον τρόπο θα επηρεάσουν κράτη, κυβερνήσεις, αλλά και λειτουργούς της υγείας για να αποκτήσουν ένα όλο και μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς. Στη βάση δηλαδή αυτού του σκανδάλου και της διερεύνησης του δεν είναι τίποτα άλλο παρά ο εμπορικός πόλεμος και τα παιχνίδια των ανταγωνισμών. Το κυνήγι του κέρδους. Και αν αυτό που διερευνάται και αυτό που ονομάζουμε σκάνδαλο Νοβάρτης έχει μια αξία, οι σημερινές εξελίξεις, στις σημερινές εξελίξεις το σκάνδαλο αυτό οχριά. Όταν βλέπουμε μπροστά μας τον πόλεμο στην κυριολεξία, ο οποίος έχει εξαπολυθεί ανάμεσα στα διάφορα ερευνητικά κέντρα για το ποιο θα πρωτοκατασκευάσει το εμβόλιο για τον ιό του COVID. Που εδώ βλέπουμε, διαβάζουμε σημεία και τέρατα στην κυριολεξία. Και όλα αυτά δεν γίνεται για την αγωνία τους να κατασκευάσουν το εμβόλιο για να σώσουν την ανθρωπότητα, αλλά για το ποια θα το κατασκευάσει πρώτη, για να μπορέσει να έχει αμύθιτα κέρδη, εκμεταλλευόμενη τον ανθρώπινο πόνο και την υγεία του κόσμου. Μέχρι και για καταγγελίες για hackers υπήρξαν που προσπαθούν να υποκλέψουν τα μυστικά και την πορεία των ερευνών. Αυτός λοιπόν ακριβώς ο εμπορικός πόλεμος αποτέλεσε και το υπόβαθρο των διώξεων της Νοβάρτης στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Και όχι το σκάνδαλο. Δεν ενδιαφέρεται η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών και το κράτος των Ηνωμένων Πολιτειών να αντιμετωπίσει και να διελευκάνει το σκάνδαλο. Αυτό το οποίο ήθελε είναι ακριβώς πώς θα εμπεδίσει τη φόρα την οποία είχε πάρει η Νοβάρτης, ούτως ώστε να επωφεληθούν οι Αμερικάνικες πολυεθνικές. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο όχι μόνο δεν το διερεύνησε, αλλά προχώρησε και στον εξοδικαστικό συμβιβασμό με μόνο αντάλλαγμα την αποζημίωση. Δεύτερο ζήτημα το οποίο δεν χωρά αμφισβήτηση. Ποια είναι η ουσία του σκανδάλου, η αιτία του σκανδάλου? Η αιτία του σκανδάλου είναι η εμπορευματοποίηση της υγείας και του φαρμάκου. Και όχι μόνο από την πλευρά της δημόσιας δαπάνης, αλλά και από την πλευρά της ιδιωτικής δαπάνης. Γιατί αυτό που αφορά τις φαρμακοβιομηχανίες είναι η συνολική δαπάνη. Αυτή η συνολική δαπάνη αποτελεί και τον στοιχείο το οποίο διασφαλίζει την κερδοφορία τους. Και ακριβώς αυτό το παιχνίδι των ανταγωνισμών, αυτό το παιχνίδι των συμφερόντων ανάμεσα στις πολυεθνικές και στις φαρμακοβιομηχανίες γίνεται με διαιτητή το αστικό κράτος και τις κυβερνήσεις τους. Με τις διάφορες αποφάσεις οι οποίες παίζουν καθοριστικό ρόλο. Και για το ποια φάρμακα θα ενταχθούν στη λίστα, το συνταγογραφόμενο ή το μη συνταγογραφόμενο, και ποια φάρμακα θα πρωτοπάρουν άδεια σε σχέση με άλλα φάρμακα παρεμφερή, αλλά και σε ποια τιμή αυτά θα κοστολογηθούν. Και από αυτή την άποψη το κράτος και οι κυβερνήσεις έχουν σημαντικά εργαλεία στα χέρια τους. Ένα λοιπόν είναι η λίστα των συνταγογραφούμενων, δεύτερο είναι το πότε θα πάρει άδεια κυκλοφορίας και τρίτο είναι ποια τιμή θα καθοριστεί. Και ακριβώς πώς διαχειρίζεται αυτά τα εργαλεία? Τα διαχειρίζεται το αστικό κράτος και οι κυβερνήσεις του με την πολυνομία, με τις αλλεπάλληλες αντιφατικές τροπολογίες, με την πολυπλοκότητα του μαθηματικού τύπου, ο οποίος εφαρμόζεται στον καθορισμό της βάσης υπολογισμού της τιμής του φαρμάκου, και βεβαίως πολύ μεγάλη σημασία είναι και ποιες χώρες παίρνονται ως βάση για να υπολογιστεί μέσω του μαθηματικού τύπου η τιμή του φαρμάκου. Και από αυτή την άποψη είναι φανερό ότι το όλο περιβάλλον το οποίο έχει διαμορφωθεί
Είναι ένα περιβάλλον το οποίο επιτρέπει τις αυθαίρετες και υποκειμενικές κρίσεις. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο και το σύνολο των παρεμβάσεων που γίνονται στον τομέα της τιμολόγησης του φαρμάκου έχουν ως αποκλειστικό στόχο απλά και μόνο να στηρίξουν τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων. Και σε αυτή τη διαδικασία καθοριστικός είναι ο ρόλος των λεγόμενων ειδικών, αυτό που ονομάζεται επαγγελματίες υγείας, των διάφορων επιστημόνων της οικονομίας της υγείας, οι οποίοι είναι άμεσα συνδεδεμένοι με τις φαρμακοβιομηχανίες και την ίδια στιγμή πλασάρονται ως ειδικοί συνεργάτες των διαφόρων υπουργών υγείας. Άλλωστε, όπως βγήκε από τις ίδιες τις εργασίες της Προανακριτικής Επιτροπής, πολλές φορές οι ίδιοι αποτελούν και τους συγγραφείς διατάξεων που αφορούν την τιμολόγηση του φαρμάκου. Έτσι λοιπόν, στη βάση αυτού του σκανδάλου δεν είναι τίποτε άλλο παρά η ίδια η φύση του αστικού κράτους ως θεματοφύλακα των συμφερόντων του κεφαλαίου. Το αστικό κράτος αποτελεί τη θερμοκοιτίδα των σκανδάλων και της διαπλοκής. Η σύμφυση πολιτικής εξουσίας με τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων βρίσκεται στη βάση των σκανδάλων, της ύψης και της διαφοράς. Αυτή ακριβώς αποτελεί και την πηγή της αναπαραγωγής τους. Τρίτο σημείο, το οποίο δεν χωρά αμφισβήτηση, είναι ότι αξιοποιήθηκε το συγκεκριμένο σκάνδαλο και από τη Νέα Δημοκρατία και από το ΣΥΡΙΖΑ και από το ΚΙΝΑΛ, όχι με σκοπό τη διερεύνηση του. Δεν τους ενδιέφερε. Κανένα από τα τρία αυτά κόμματα δεν ενδιέφερε η διερεύνηση του σκανδάλου. Αλλά αυτό που τους ενδιέφερε είναι ακριβώς πώς θα μπορέσουν να συγκαλύψουν το σκάνδαλο, αλλά και ταυτόχρονα μέσα από αυτή να προχωρήσουν ένα βήμα παραπέρα τον αποπροσανατολισμό του κόσμου, παρουσιάζοντάς το είτε ως σκευωρία είτε ως μηχανισμό διώξεων πολιτικών προσώπων. Βεβαίως, και επιχειρήθηκε το σκάνδαλο αυτό να αξιοποιηθεί για την αναπαλαίωση του πολιτικού σκηνικού, αλλά και για την αναδιάταξη του πολιτικού του προσωπικού. Αυτό ακριβώς το συμπέρασμα επιβεβαιώνεται από τις εργασίες και των δύο προανακριτικών επιτροπών. Η πρώτη προανακριτική επιτροπή, να θυμίσουμε, επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, με πρόσχημα τη δίθεν αναρμοδιότητά της, αρνήθηκε, και το τονίζουμε, αρνήθηκε να διερευνηθεί το σκάνδαλο. Δηλαδή, σε απλά ελληνικά, το κουκούλωσε. Για να είμαστε καθαροί στις εκτιμήσεις μας. Έτσι λοιπόν, είναι υποκριτικά τα όσα ανέφερε πριν από λίγο ο ομιλητής του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Λάπας, για το σκάνδαλο, για τις εκτάσεις τις οποίες έχει, γιατί αυτά είναι λόγια του αέρα, όταν στην πράξη δεν κάνανε απολύτως τίποτα. Και από αυτή την άποψη θα πρέπει να αφήσει στην άκρη, έτσι, τον πόνο του και τη θλίψη του για τον πόνο του ελληνικού λαού, γιατί δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια υποκρισία. Αυτή ακριβώς η επιδίωξη να μην διερευνηθεί το σκάνδαλο βόλευε τόσο το ΣΥΡΙΖΑ όσο και τη Νέα Δημοκρατία και το ΚΙΝΑΛ, γιατί ακριβώς συντηρούσε το κλίμα αποπροσανατολισμού. Αντίστοιχη ήταν και η επιδίωξη στη σημερινή προανακριτική επιτροπή που έγινε με πρωτοβουλία της Νέας Δημοκρατίας. Και το ερώτημα είναι, γιατί αυτή η κοινή στάση και από τους τρεις, και από τη Νέα Δημοκρατία και από το ΣΥΡΙΖΑ και από το ΚΙΝΑΛ, κανένας δεν ενδιαφέρθηκε έστω κάποιες πλευρές να εξεταστούν? Γιατί αυτή η κοινή στάση, όταν την ίδια στιγμή φουντώνουν μεταξύ τους το σκυλοκαυγά και τις αντιπαραθέσεις? Γιατί προσπαθούν, αξιοποιώντας το γνωστό αποπροσανατολιστικό σκυλοκαυγά, να συγκαλύψουν την πόχα που αναδύουν τα πάρε δώσε, τα οποία έχουν ως κυβερνήσεις με μεγαλοεπιχειρηματίες και τα οποία αυτά πάρε δώσε έχουν όλες οι κυβερνήσεις. Παιχνίδια τα οποία εμπλέκονται ακόμη και με γεωπολιτικούς ανταγωνισμούς. Όπως για παράδειγμα το ενδιαφέρον του ίδιου του Πρωθυπουργού του Ισραήλ, του κ. Νετανιάχου, και την υπόθεση Μειονή και την παρέμβαση την οποία έκανε στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ κ. Νετανιάχου. Αυτό κι αν είναι απτάγραφα στην κυριολεξία. Αλλά και πάνω απ' όλα
για να συγκαλύψουν την πιο αποκρουστική αλήθεια, ότι με την πολιτική τους, μια πολιτική η οποία στηρίζει τα συμφέροντα των φαρμακοβιομηχανιών, θα συνεχίζεται ανενόχλητη η κερδοσκοπία των φαρμακοβιομήχανων σε βάρος της υγείας του λαού. Αυτός ακριβώς είναι και ο λόγος που υπάρχει αυτή η ταύτιση των επιδιώξεων Νέας Δημοκρατίας, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΙΝΑΛ για τη μη διερεύνηση του σκανδάλου. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο επιλέχθηκε από τη μεριά της Νέας Δημοκρατίας αλλά και του ΚΙΝΑΛ η διεύρυνση του κατηγορητήριου σε βάρος του κ. Παπαγγελόπουλου, που όπως είχαμε εκτιμήσει θα οδηγούσε στη συγκάλυψη της υπόθεσης αλλά και των ευθυνών όλων των κυβερνήσεων για τη σύψη, τη διαφθορά και τη διαπλοκή, αλλά και των παρεμβάσεων που κάναν όλες οι κυβερνήσεις στη δικαιοσύνη, βολεύοντας έτσι και τις δύο πλευρές και τα δύο αντιμαχόμενα φαινομενικά στρατόπεδα. Γιατί ακριβώς θα δημιουργούσε νέες εστίες τεχνικών αδιεξόδων, αντιπαραθέσεων και διαξεφισμών. Το ΚΚΕ από την πρώτη στιγμή συμμετείχε στις προανακριτικές επιτροπές χωρίς να έχουμε καμία αυταπάτη για το πού θα οδηγηθεί η εξέλιξη των πραγμάτων. Επιδιώξαμε μέσα από αυτή τη στάση μας να φωτιστούν πλευρές του σκανδάλου. Όμως αυτή μας ακριβώς την επιδίωξη συναντήσαμε ένα τείχο απροσπέλαστο, ο οποίος είχε δημιουργηθεί από τις άλλες δυνάμεις με τη συνδρομή μάλιστα και κύκλων του δικαστικού σώματος. Κομβικά σημεία αυτής της προσπάθειας παρεμπόδισης του ερευνητικού έργου των προανακριτικών επιτροπών και της σημερινής της τελευταίας προανακριτικής επιτροπής αποτέλεσε πρώτον η μία αποστολή στην Επιτροπή του συνόλου της δικογραφίας στο όνομα ότι κάποια από τα έγγραφα είναι απόρριτα και μάλιστα ήταν έγγραφα τα οποία προήλθαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Έγγραφα τα οποία ότου θαύματος προήλθαν από άτυπες συναντήσεις και από άτυπες διαδικασίες και όχι μέσα από τη δικαστική συνδρομή. Έγγραφα τα οποία ήρθαν επιλεκτικά μέσα από συναντήσεις οι οποίες έγιναν σε ξενοδοχεία, σε μπαρ και σε καφετέριες εκπροσώπων του δικαστικού σώματος με πράκτορες του FBI. Και από αυτή την άποψη αυτή ακριβώς η παρέμβαση του αμερικάνικου παράγοντα και η αποδοχή της από μεριάς του δικαστικού σώματος δημιουργεί ερωτηματικά. Πολύ περισσότερο από τη στιγμή που εμπλέκεται ενεργά και η ίδια η Αμερικάνικη Πρεσβεία στην Αθήνα. Άλλωστε, αυτά τα γεγονότα δεν κάνουν τίποτα άλλο παρά να επιβεβαιώνουν το γεγονός ότι ο Αμερικάνικος παράγοντας δεν ενδιαφέρθηκε για τη διερεύνηση του σκανδάλου, αλλά ότι μέσα από αυτή την παρέμβαση επιδίωκε να εξυπηρετηθούν τα δικά του συμφέροντα, τα συμφέροντα των δικών του πολυεθνικών στον πόλεμο για την απόκτηση ενός όλο και μεγαλύτερου μεριδίου της αγοράς και των λαφύρων. Και το δεύτερο στοιχείο ήταν ακριβώς η στάση την οποία επέδειξαν όλα τα κόμματα ανεξαρτήτως διακηρύξεων για τους λεγόμενους προστατευόμενους μαρτύρους. Εμείς από την πρώτη στιγμή είχαμε τοποθετηθεί ότι για να μπορέσει να υπάρξει διερεύνηση της υπόθεσης πρέπει να πέσουν οι μάσκες και πρέπει όλοι να τοποθετηθούν και να διερευνηθούν με τη φυσική τους παρουσία και με τα πραγματικά τους στοιχεία. Άλλωστε, αυτή την άποψη αρχών απέναντι στους προστατευόμενους μάρτυρες, την ίδια ακριβώς στάση χρησιμοποιήσαμε και στη δίκη της Χρυσής Αυγής, όπου αρνηθήκαμε να εξετάσουν οι μάρτυρες υπεράσπισης, οι μάρτυρες κατηγορίας, τους προστατευόμενους μάρτυρες ενάντια στη Χρυσή Αυγή, όταν κατέθεσαν ενάντια στη Χρυσή Αυγή. Και ακριβώς το ίδιο κάναμε και τώρα. Γιατί είναι γεγονός ότι δεν μπορεί να πέσει φως, δεν μπορεί να διακριβωθεί η αξιοπιστία των κουκουλοφόρων μαρτύρων όταν αυτοί διατηρούν το καθεστώς της ανωνυμίας.
Το κατά πόσο αυτοί οι μάρτυρες, αυτά τα οποία καταθέτουν, έχουν βάση ή δεν έχουν, δεν μπορεί να το διερευνήσει. Το κατά πόσο αυτά που λένε είναι αξιόπιστα ή δεν είναι, δεν μπορεί να το διερευνήσει. Το κατά πόσο υπάρχουν ιδιωτελείς συμφέροντα ή όχι, δεν μπορεί να το διερευνήσει. Και φαίνεται εκ των πραγμάτων ότι υπήρχαν ιδιωτελείς συμφέροντα. Γιατί αν είναι σωστή η εκτίμηση την οποία κάνει η εισαγγελέα διαφορά, ότι μάλλον είναι οι ίδιοι με αυτού που πήγαν και στι ΗΠΑ, τότε το παραδάκι που έπεσε από τι ΗΠΑ είναι πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ, γιατί εκεί οι προστατευόμενοι μάρτυρες χρηματίζονται με βάση και τα αποτελέσματα της δικαστικής έρευνας. Παίρνουν τον μπαξίσι τους. Άρα λοιπόν έχουν συμφέρον και έχουν ιδιοτέλεια, πράγμα το οποίο απαγορεύεται στη δική μας ένομη τάξη πραγμάτων, ακόμη και σε αυτό τον κατάπτυστο νόμο για τους προστατευόμενους μάρτυρες. Και βέβαια, από αυτό το σημείο μέχρι να μιλάμε, όπως έκανε ο κύριος Λάπας, ότι η δράση των προστατευόμενων μαρτύρων αντιμετωπίζει τη μαφία, ότι οι προστατευόμενοι μάρτυρες αποτελούν βασικό εργαλείο για τη διασφάλιση της διαφάνειας, αλλά και της δημοκρατίας και των δημοκρατικών εξελίξεων, υπάρχει μια τεράστια απόσταση. Και αυτή η εκτίμηση, την οποία κάνει ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, είναι φανερό ότι κατρακυλάνε σε ένα επικίνδυνο κατήφορο. Και σας το λέμε πολύ καθαρά. Γιατί ακριβώς όπως είπατε, κύριε Λάπα, το πολιτικό και νομοθετικό τέκνο της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, εσείς τότε το είχατε καταγγείλει ως συνασπισμός της αριστεράς και της πρόοδου. Και το είχατε καταγγείλει ότι είναι σε βάρος των ατομικών δικαιωμάτων, των συλλογικών δικαιωμάτων. Και σήμερα φτάνετε στο σημείο όχι μόνο να το υιοθετείτε, αλλά και να υπερθεματίζετε γι' αυτό. Και εδώ μπαίνει το ερώτημα, γιατί αυτή η αλλαγή? Θα θέλαμε πάρα πολύ να μας δώσετε μια πραγματική απάντηση. Μέσα από αυτές τις διαδικασίες της Προανακριτικής Επιτροπής, επίσης δημιουργήθηκαν πάρα πολλά ερωτηματικά από τις καταθέσεις των ίδιων των εκπροσώπων των δικαστικών, ανωτά των δικαστικών. Δημιουργήθηκαν πάρα πολλά ερωτηματικά για τους χειρισμούς που κάνουν οι δικαστικοί λειτουργοί, οι οποίοι ερευνούν όλες αυτές τις υποθέσεις οικονομικού χαρακτήρα που αφορούν επιχειρηματικούς ομίλους ή έχουν ένα γενικότερο πολιτικό ενδιαφέρον. Και όλοι αυτοί οι χειρισμοί σημαδεύονται από την κάθε φορά επίδραση των εκάστοτε κυβερνήσεων, από την κάθε φορά παρέμβαση των εκάστοτε κυβερνήσεων, παρεμβάσεις που είναι διαχρονικές. Και βέβαια βασικός μοχλός εκδήλωσης αυτών των κυβερνητικών παρεμβάσεων στο δικαστικό σώμα είναι ακριβώς ο ορισμός της δικαιοσύνης, της ηγεσίας της δικαιοσύνης από την εκάστοτε κυβέρνηση. Πρακτική την οποία έχει καταγγείλει το ΚΚΕ και έχει ζητήσει την αλλαγή αυτού του καθεστώτος στην πρόσφατη συνταγματική αναθεώρηση, κάτι το οποίο το αρνήθηκε και ο ΣΥΡΙΖΑ ως πλειοψηφία τότε και η Νέα Δημοκρατία και το κίνημα αλλαγής. Επίσης, από τις εργασίες της Επιτροπής αναδείχθηκε ακόμη μια φορά η ανάγκη της πλήρους κατάργησης του άρθρου 86 του Συντάγματος, του νόμου δηλαδή περί ποινικής ευθύνης των Υπουργών. Γιατί ακριβώς δεν είναι δυνατόν η έρευνα στο πλαίσιο μιας κοινοβουλευτικής επιτροπής με ανακριτικά καθήκοντα, αλλά και η δίωξη των Υπουργών για πιθανά αδικήματα να υποτάσσεται στους εκάστοτε πολιτικούς και κοινοβουλευτικούς συσχετισμούς δύναμης, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Αυτή τη θέση την οποία εξέφρασε το ΚΚΕ για οριστική, για πλήρη κατάργηση του νόμου περί ευθύνης Υπουργών και την απεμπλοκή της Βουλής από αυτές τις υποθέσεις, έτσι ώστε να αντιμετωπίζονται οι Υπουργοί όπως όλοι οι πολίτες, την υπερασπίστηκε το ΚΚΕ και μάλιστα την πρότεινε στην πρόσφατη αναθεώρηση τη συνταγματική με την κατάργηση του άρθρου 86. Όμως, ο του θαύματος, πάλι οι ίδιοι συνεταίροι, παρότι τσακώνονται, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΙΝΑΛ, την απέρριψαν αυτή την πρόταση. Γιατί προφανώς θέλουν τη διατήρηση του σχετικού άρθρου, το οποίο ευνοεί τα πολιτικά τους παιχνίδια. Κύριε Πρόεδρε, είναι φανερό ότι το ΚΚΕ με τη στάση του και στη σημερινή διαδικασία δεν θα νομιμοποιήσει αυτές τις διαδικασίες. Γι' αυτό το δηλώνουμε ευθύς εξ αρχής, ότι δεν θα συμμετέχουμε σε αυτή την ψηφοφορία η οποία θα διεξαχθεί
στο τέλος της συνεδρίασης. Και θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας για να ενημερώσει το λαό για τα πραγματικά γεγονότα. Θα συνεχίσουμε την πάλη μας ενάντια στην εμπορευματοποίηση της υγείας και για την εξάλληψη των αιτιών που γεννάνε αυτά τα σκάνδαλα, δηλαδή για την εξάλληψη του ίδιου του καπιταλιστικού συστήματος. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.